ξεκίνησαν τα ραντεβού, όχι η δήλωση ενδιαφέροντος, τα ραντεβού και αφορούν συγκεκριμένες πληθυσμιακές μονάδες, δηλαδή τα άτομα άνω των 85. Μάλιστα. Είναι γενική κατεύθυνση αυτή τώρα εξάλλου από το Υπουργείο. Ναι, άνω των 85. Εκτός και αν κάποιος έχει λάβει το μήνυμα, έχει δηλώσει δηλαδή τα στοιχεία του στην πλατφόρμα, έχει λάβει το μήνυμα ότι ανήκει σε κάποιες ομάδες που πρέπει να εμβολιαστούν πρώτοι. Ο κανόνας είναι για τα άτομα άνω των 85. Να πούμε ότι έχουν έχουν την δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού με τρεις τρόπους. Είτε να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το εμβόλιο.gov.gr, αλλά λόγω του ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάτι λίγο δύσκολο για τους μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, εκτός και αν έχουν κάποια βοήθεια, ο δεύτερος τρόπος είναι να πάνε σε κάποιο φαρμακείο ή να έρθουν στα ΚΕΠ. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν εμπλέκεται με τον τρόπο αυτό ο Δήμος, ότι στα ΚΕΠ λοιπόν του Δήμου μας μπορεί κάποιος να... Λοιπόν, να πούμε ότι η διαδικασία που ακολουθείτε στο ΚΕΠ και στο φαρμακείο είναι η ίδια. Δηλαδή, πάμε με την ταυτότητά μας και το ΆΜΚΑ. Ναι. Εκεί ένας υπάλληλος κλείνει το ραντεβού μέσα από την πλατφόρμα, δίνει αμέσως 2 ημερομηνίες για το εμβόλιο και το επαναληπτικό. Και για τα δύο λοιπόν, και για την πρώτη δόση και για τη δεύτερη. Βέβαια, οι εμβολιασμοί ξεκινούν 16 του μήνα εδώ στην περιοχή μας, δεν θα ξεκινήσουν 16, δεν έχω ακριβή ημερομηνία. Ναι. Να πούμε ότι σε περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να μετακινηθεί, θα γίνεται η διαδικασία από κάποιο τρίτο πρόσωπο. Χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Όχι. Α. Με μία απλή υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα γράφει τα στοιχεία, δηλαδή θα γράφει ένα συγκεκριμένο κείμενο, θα λέει δηλαδή ότι εκπροσωπώ τον ΤΑΔΕ με ΆΜΚΑ και αριθμό ταυτότητας αυτό. Με αυτή την απλή υπεύθυνη δήλωση θα μπορεί το τρίτο πρόσωπο να κλείσει το ραντεβού. Μαζί θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε το ΆΜΚΑ και μια φωτοτυπία της ταυτότητας του ατόμου που θα εμβολιαστεί. Μάλιστα. Χωρίς να την έχει επικυρώσει την συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση, μπορεί να πάει. Τώρα, στο ΚΕΠ, καλό θα είναι κάποιος να κλείσει ραντεβού λόγω του ότι οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με ραντεβού. Στο 2842-340-512. Λοιπόν, 2842-340-512. Όμως, εάν κάποιος έρθει, ας πούμε, από ένα χωριό και δεν έχει κλείσει ραντεβού, εννοείται ότι θα εξυπηρετηθεί. Απλά ενδεχομένως να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, γιατί ο χώρος είναι συγκεκριμένος και τα άτομα που μπαίνουν στο συγκεκριμένο χώρο επίσης συγκεκριμένα. Μπορεί να καλέσει κάποιος στο τηλέφωνο και να πει στον υπάλληλο να κάνει τη διαδικασία? Όχι. Ρωτάω αυτό γιατί κάποιοι ηλικιωμένοι, τα παιδιά τους, ας πούμε, μπορεί να είναι για παράδειγμα στην Αθήνα. Μπορεί να αξιοδοτήσει και ένα τρίτο πρόσωπο. Οποιοςδήποτε. Δεν χρειάζεται να είναι πρώτου βαθμού ή δευτέρου συγγενής. Μπορεί ακόμα και το βοήθεια στο σπίτι να αξιοδοτηθεί και να πάει να κάνει τη διαδικασία. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Μπορεί οποιοςδήποτε. Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιος αδυνατεί για τον οποιοδήποτε λόγο να κλείσει το ραντεβού, θα επικοινωνήσει και θα του δώσουμε εμείς κατευθύνσεις. Οδηγίες στο τι θα κάνει και πώς θα μπορέσει Ακριβώς. να το κάνει. Ακριβώς. Είναι εθελοντικός, έχουμε πει, ο εμβολιασμός. Όμως, είναι εθελοντικός, καλό είναι... όμως υπάρχει σύσταση να εμβολιαστεί ο κόσμος. Είναι δυνατόν. Ωραία. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε εδώ να πούμε το τι είναι το εμβόλιο και γιατί πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος. Σαφώς, αυτό είναι θέμα των ειδικών. Ακριβώς. Να ενημερώσουν σωστά και υπεύθυνα. Έτσι. Λειτουργούμε συμπληρωματικά και υποστηρικτικά. Το ΚΕΠ τώρα, οι υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Φυσικά, έχουν πρόσβαση. Υπάρχει εξοπλισμός. Ναι, εννοείται ότι υπάρχει. Χτες υπήρξε ένα θέμα με την πλατφόρμα. Θεωρώ ότι έχει αποκατασταθεί. Σε κάθε περίπτωση, καλούν στο τηλέφωνο και πάνω από εκεί. Μάλιστα. 2842 λοιπόν, 34512 το τηλέφωνο για να κλειστεί κάποιο ραντεβού, για να κλειστεί να το ραντεβού. Να πάνε στο ΚΕΠ, βεβαίως. Απαραίτητο είναι το ΆΜΚΑ και μία φωτοτυπία της ταυτότητας. Ωραία, θα πολύ δώσουμε οδηγίες, θα βγάλουμε ένα δελτίο μες τη μέρα, να δώσουμε οδηγίες σχετικά με την άλλη συνταγογράφηση, τον τρόπο που γίνεται η διαδικασία ακριβώς. Όμως
το πιο απλό και το πιο εύκολο να πάει κάποιος στο ΚΕΠ. Ωραία. Εάν δεν έχει βέβαια πρόσβαση και δεν μπορεί να μπει στο διαδίκτυο να κλείσει μόνος του το ραντεβού. Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν. Απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή είχε με τα δεδομένα στοιχεία άνω των 85 ετών στα άτομα άνω των 85 ετών. Ωραία. Αν για οποιαδήποτε αλλαγή ή αν έρθει και η σειρά του πληθυσμού του υπόλοιπου, θα υπάρχει σχετική ενημέρωση. Ήθελα λίγο να μας ενημερώσετε σχετικά με τα rapid test, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε από αυτού. Σχετικά με τον εμβολιασμό δεν έχω κάτι να πω. Η σύσταση και η δική μας βεβαίως είναι να εμβολιαστεί ο κόσμος. Έτσι, δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα, rapid test πραγματοποιούνται όλο το χρονικό διάστημα της πανδημίας, δηλαδή τους τελευταίους 2 μήνες, στη δεύτερη φάση κάνουμε τεστ. Από τότε που μας δόθηκε η δυνατότητα, έγιναν τεστ το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε όλους τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των δομών που έχουν να κάνουν με άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν βρέθηκε κάποιο θετικό κρούσμα. Και αυτό είναι πολύ θετικό, βέβαια. Ναι, είπαμε ότι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι Δήμοι καλούνται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να συμβάλλουν και αυτοί με τα μέτρα που διαθέτουν. Οι καταστάσεις για όλους μας είναι πρωτόγνωρες και έτσι αντιμετωπίζονται. Υπάρχουν διαθέσιμα τεστ ή είναι... Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν διαθέσιμα και... Αν ανοίξει δηλαδή και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση για... Ναι, προφανώς θα στηρίξουμε βεβαίως. Θα υποβληθούν και οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας και εκπαιδευτικοί ολόκληροι, όλοι, συγγνώμη, και σε rapid test αν ανοίξει και η δευτεροβάθμια, ναι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ για να, αν τελειώσουν τα τεστ, θα πάρουμε άλλα. Δηλαδή, Είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι το λιγότερο που πρέπει να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχει λοιπόν. Ωραία. Και από τους φοιτητές μας που έκαναν το προηγούμενο διάστημα και εκείνοι δεν βρέθηκε κάποιο θετικό. Όχι. Ωραία. Πάμε καλά λοιπόν. Δεν βρέθηκε κάποιο θετικό. Βέβαια, να πούμε και ότι η σύσταση είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος έχει κάποιο σύμπτωμα, δεν έρχεται εδώ να υποβληθεί σε rapid test, πάει στο νοσοκομείο και κάνει το μοριακό τεστ. Οπότε ίσως και αυτός είναι ένας λόγος, αν και στην περιοχή εδώ ξέρουμε ότι δεν υπήρχαν κρούσματα γενικότερα. Ήταν ελάχιστα. Ωραία, και έτσι ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Να είστε καλά, κυρία Χατζημαρκά, και δεν ξέρω αν γενικότερα κάποια είδηση από το Δήμο θέλει να μας μεταφέρετε, κάτι που γίνεται, κάτι που θα γίνει στην υπηρεσία. Οι περιοχές λειτουργούν κανονικά, είναι και η αρχή της χρονιάς και προγραμματίζουμε με λεπτομέρεια τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, έργα προμήθειας. Είμαστε σε μια εγρήγορση. Εντάξει, αυτά είναι θέματα τα οποία. Στην καθημερινότητά σας. Στην καθημερινότητά μας. Ναι. Η πανδημία είναι το καινούριο στις όλες τις υποχρεώσεις μας. Όμως θα το αντιμετωπίσουμε. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα.